Κατάκοποι και με φανερά τα σημάδια της εκτός δρόμου διαδρομής που έκαναν με τα τετρακίνητα αυτοκίνητα από διάφορες λέσχες, έφτασαν στη Λαμία στις 7.30 το πρωί οι γιατροί του κόσμου. Κάνουν το γύρο της Τεραιάς σε 50 ώρες και προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τις τοπικές κοινωνίες ώστε να συγκεντρωθούν τρόφιμα, ρούχα και οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο σε άπορους συνανθρώπους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Λαμιαίων για τη φιλοξενία σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που οργάνωσαν οι λέσχες των τετρακίνητων αυτοκινήτων. Είναι για μας ήταν μια πολύ όμορφη μεγάλη βόλτα στην πανέμορφη στερεά Ελλάδα και θελήσαμε αυτό να συνδυαστεί με ένα μήνυμα των γιατρών του κόσμου, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ότι αυτό που κάνουμε στις μεγάλες πόλεις είμαστε στη διάθεση του Δήμου στο να μπορέσουμε να το κάνουμε και εδώ, διότι παντού σε καιρούς κρίσης, βαθιάς κρίσης, το μήνυμα πρέπει να είναι η αλληλεγγύη και είναι και ο μόνος τρόπος οι πολίτες να βοηθήσουν τους πιο ευπαθείς. Είμαστε στη διάθεση του Δήμου. Αυτό ήταν μια αρχή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τη Λαμία. Μια τιμητική πλακέτα και για το ευχαριστώ στον Δήμο Λαμιών που μας αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και μας βοήθησε σε όλο αυτό. Στον κύριο Αντιδήμαρχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια που κάνατε να βοηθήσουμε τον περισσότερο κόσμο. Στη Λαμία σταμάτησαν για περίπου μισή ώρα στην οδό Λεωνίδου, κάτω από το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου, εκεί όπου βρίσκονται τα είδη που έχει μαζέψει η Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα και εγώ από τη δική μου πλευρά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γιατρούς του κόσμου και προσωπικά τον πρόεδρο τον κύριο Κανάκη, όπως βεβαίως και τη λέσχη αυτοκινήτων 4x4, για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλες αυτές τις ημέρες, στην προσπάθεια που έγινε να μαζέψουμε κάποια τρόφιμα και ρούχα ένδυσης, να βοηθήσουμε κάποιες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Θα κρατήσουμε αυτή τη συνεργασία και στο μέλλον θα πάνε όλα τα πράγματα ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.